χαρά όταν μοιράζεται μεγαλώνει και η λύπη όταν μοιράζεται μικραίνει. Αυτό θέλω να σας παρακαλέσω όλοι μαζί αυτή την υπόσχεση να δώσουμε. Μήνυμα αγάπη στο ποιμνιό του, τίνοντας χείρα βοηθείας σε κάθε δοκιμαζόμενο συνάνθρωπό μας, έστειλε από το Μητροπολιτικό Ναό κατά την πρωτοχρονιάτικη δοξολογία ο Ιεράρχης του Ρεθύμνου. Από νωρίς το πρωί, δεκάδες πιστοί, ανάμεσα στους οποίους και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και των σωμάτων ασφαλείας, παρακολούθησαν τη θεία λειτουργία που επσάλησε πανηγυρικό κλίμα. Καλό και ειρηνικό. Χρόνια πολλά. Επίεση. Η ευχή που κάνετε για το 23. Ευτυχισμένο και χαρούμενο. Ό,τι καλό στον καθένα, ό,τι επιθυμεί. Το Θεός έγινε άνθρωπος, ένας από μας, για να μην είναι πλέον κανένας μόνος του. Συνεπώς, αυτός είναι ο μονόδρομος της αγάπης, ο μονόδρομος του μηνύματος της Εκκλησίας και έτσι θελήσαμε σήμερα αυθόρμητα, στην πρώτη του έτους, να δώσουμε αυτό το μήνυμα προς όλους τους ανθρώπους. Και είμαι βέβαιος ότι το μήνυμα αυτό άγγιξε όλες τις ευαίσθητες καρδιές των ανθρώπων που στολίζουν τον τόπο μας και έτσι όλοι μαζί θα κάνουμε αυτό που πρέπει κάθε φορά για να μην υπάρχει κανένας άνθρωπος που θα είναι ή θα αισθάνεται μόνος του. Λίγο αργότερα και για πρώτη φορά μετά από την πανδημία του κορονοϊού, ο ποιμενάρχης του Ρεθύμνου έκοψε την πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιτα στο Μητροπολιτικό Μέγαρο, ανταλλάσσοντας ευχές με τους πιστούς και ψάλλοντας τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα. Τυχερός της χρονιάς, αν και απουσιάζει εκτός Κρήτης, αναδείχθηκε ο Δήμαρχος Γιώργος Μαρινάκης, τον οποίο έτυχε το φλουρί της Βασιλόπιτας. Τον κύριο Μαρινάκη εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Στέλιος Πανουδάκης, ο οποίος μαζί με την Αντιπεριφερειάρχη Μέρη Ιωνή έστειλαν τις δικές τους ευχές στους ρεθυμιώτες για υγεία και ευημερία. Ειδικά για το Ρέθυμνο, θέλω να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου αυτή η χρονιά να είναι χρονιά πάρα πολύ δημιουργική. Να αρχίσουν και να γίνουν αυτά τα έργα τα οποία λαχταρούμε όλοι μας, να μένει ο κόσμος και κυρίως οι νέοι άνθρωποι εδώ στον τόπο μας να προσφέρουμε, να μην ξαναδούμε νέους ανθρώπους να φεύγουν στο εξωτερικό. Εύχομαι σε όλους τους ρεθυμιώτες, σε όλο τον κόσμο υγεία, που είναι το βασικότερο. Για όλα τα υπόλοιπα νομίζω, όπως το είπε και ο Σεβασμιότατος, στην λειτουργία θα βάλουμε στόχους, θα τους πετύχουμε και όλα τα υπόλοιπα θα φτιαχτούν. Το βασικό είναι η υγεία. Υγεία να έχουμε και όλα τα υπόλοιπα θα πάνε καλά.